γκάζ, να φουνάρεις πετρέλαιο. Ως βουλευτής μέλος του πρώτου τμήματος διακοπής εργασιών, θέλω να καταθέσω την αγανάκτησή μου για τον τρόπο με τον οποίο, κύριε παριστάμενε αναπληρωτή Υπουργέ, η κυβέρνηση μεθοδεύει την εντατική νομοθέτηση την ίδια ώρα που έχει κλείσει τη Βουλή για να σώσει τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο, ενώ όσο λειτουργούσε η ολομέλεια της Βουλής, κατά το οποίο να εισαχθούν την ίδια εβδομάδα 4 νομοσχέδια. Ένα του Υπουργείου Υγείας που αποσύρθηκε, ένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήρθε ως κατεπήγον και συζητήθηκε χτες, το σημερινό δικό σας και το αυριανό. Και την ίδια ώρα στις επιτροπές συνεδριάζουμε για άλλα νομοσχέδια που κατατίθενται κατά ρυπάς. Είναι ξεκάθαρο ότι επιθυμείτε να επιτύχετε το να μην μπορούν να παρίστανται οι βουλευτές στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να περνούν έτσι τα νομοσχέδιά σας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρα νομοσχέδιο συρρήκνωσης της δημοκρατίας. Το δημιουργούμενο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ουσιαστικά είναι ένα άλοθη για σας για να παρακάμπτετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και για να δημιουργήσετε τετελεσμένα που θα δεσμεύσουν όχι μόνο τις επόμενες κυβερνήσεις αλλά και τις επόμενες γενιές. Με κάθε τρόπο λοιπόν σας λέμε ότι αυτά τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν, κύριε Σταϊκούρα. Και αν ήταν εδώ ο κύριος Χαρδούβελης, θα το έλεγα και στον κύριο Χαρδούβελη. Δεν θα περάσουν αυτά τα σχέδια ορισμένων κογκλάβιων που θεωρούν τις εκλογές κακό πράγμα, αναταραχή και ανάσχεση στα σχέδια ενός δημοσιονομικού συμβουλίου που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα είναι ανεξάρτητο, αλλά απολύτως οριζόμενο και καθοριζόμενο από την ίδια ομάδα η οποία ενέπνευσε και εκτέλεσε την οικονομική πολιτική της χώρας από εποχής του κυρίου Σιμίτη. Ο κύριος Χαρδούβελης και ο κύριος Τουρνάρας θα διορίζουν. Είναι τα δύο από τα τρία μέλη της Επιτροπής που θα διορίζουν αυτό το Συμβούλιο. Αυτό έχετε επιτύχει. Παρακαλώ, σημαίνει τίποτα. Αυτό έχετε επιτύχει, κύριε Σταϊκούρα, αυτό έχουν επιτύχει οι κυβερνήσεις σας και μου έκανε εντύπωση ότι η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Χαρδούβελης ήταν ότι οι ευρωεκλογές, δηλαδή μια θεσμοθετημένη δημοκρατική διαδικασία πανευρωπαϊκή, ήταν λόγος καθυστέρησης των προαπαιτούμενων. Η ίδια δηλαδή αντίληψη που επαναλαμβάνει ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε αστάθεια όποτε υπάρχουν εκλογές. Νομίζω ότι σας έχει καταλάβει και ο τελευταίος απλός πολίτης. Βάλατε λουκέτο στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, λουκέτο στη Βουλή. Σε λίγο δεν θα εκπλαγεί κανείς εάν επιχειρήσετε να βάλετε λουκέτο και στη δημοκρατία συνολικά. Αλλά να μην έχετε την αυταπάτη ότι δεν είναι αντιληπτή και η αντίληψη και η στόχευση της εκτροπής την οποία υποδαβλίζετε. Έρχομαι σε δύο τροπολογίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στην τροπολογία με την οποία
Ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου κατά το διάστημα από 1/8/12 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και αναφέρεται στον τρόπο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Της απόφασης με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των δικαστών. Εμείς το έχουμε πει σε όλους τους τόνους και θα το πούμε και εδώ. Εκείνοι που θέλουν μία δικαιοσύνη ενδεή, περιδεή και εξαρτημένη είναι οι ίδιοι που θέλουν μία δικαιοσύνη επιρρεπής επιέσεις και ενδοτική σε εκβιασμούς και στο δέλεαρ που επινοεί η κάθε είδους εξουσία. Άρα εμείς επαναλαμβάνουμε και από αυτό εδώ το βήμα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι θεσμικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και υπ' αυτήν την έννοια πολύ κακώς προσπαθεί η κυβέρνηση να την χειραγωγήσει και να την χαλιναγωγήσει. Είτε με επιστολές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λένε ότι θα αρθούν τα ρίσκα, διότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι ρίσκα, είτε με παράδεκτες πρακτικές όπως η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στους εισαγγελείς που διεβίβασαν την δικογραφία για τα υποβρύχια, δικογραφία για την έρευνα ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βενιζέλου Παπακοσταντίνου από 17 Οκτωβρίου του 2010, όπως επίσης και οι πρακτικές επίδειξης εκλεκτικών σχέσεων με την ηγεσία της δικαιοσύνης, τις οποίες επιδίδεται το Υπουργείο Οικονομικών όταν περιφρονεί τις δικαστικές αποφάσεις του πρώτου βαθμού, περιφρονεί και τον δεύτερο βαθμό και προσφεύγει επιδεικτικά στον Άριο Πάγο για να πάρει προσωρινή διαταγή είτε για να μην σταματήσει να εισπράττει το χαράτσι μέσω ΔΕΗ είτε για να μην επαναπροσλάβει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, οι δικαστικές αποφάσεις είναι όλες εκτελεστές και εκτελεστές σημαίνει ότι δεν θα κάνετε αυτό το αλυσβέ που βάζετε εδώ, ότι θα διαπραγματευτείτε με τους δικαστές το χρόνο και τον τρόπο που θα εκτελέσετε μία και μόνη απόφαση αυτή που αφορά τις δικές τους αποδοχές. Όλες οι αποφάσεις είναι εκτελεστές και άρα οφείλει η κυβέρνηση να εκτελέσει τις αποφάσεις για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, τις αποφάσεις για τους απολυμμένους που δεν είναι πια εγκύρως απολυμμένοι της ΕΡΤ, τις αποφάσεις για τους σχολικούς φύλακες, την απόφαση για την αντισυνταγματική ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, όλες εκείνες τις αποφάσεις που ξεβολεύουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά καταδεικνύουν και αποκαλύπτουν τον αντισυνταγματικό τρόπο λειτουργίας και νομοθέτησης. Για αυτό το λόγο και με αυτό το σκεπτικό ακριβώς, η ψήφος μας σε αυτήν την τροπολογία είναι παρόν και σας καλούμε σε περίπτωση που διανοηθείτε να κάνετε κι άλλου είδους τέτοια παιχνίδια διμερούς διευθέτησης, όπως αυτά που επιχειρεί και προσπαθεί μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει κύριε Πρόεδρε, συνυπολογιζομένης και της διακοπής. Εάν λοιπόν επιχειρήσετε τέτοια παιχνίδια, θα εκθέσετε τους εαυτούς σας και μόνο. Δεν μπορεί από τη μία να λέγεται ότι πρέπει να εκτελεστεί μία μη δημοσιευθήσα απόφαση και από την άλλη να υποστηρίζεται από τους ίδιους ότι μία δημοσιευθήσα ισχύουσα και ισχύσασα ως εκτελεστή είναι αποδεκτό το γεγονός ότι παραβιάστηκε από την κυβέρνησή σας για περίοδο μεγαλύτερη του μηνός. Δεύτερη παρατήρηση για την δεύτερη τροπολογία. Είναι η τροπολογία με την οποία, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία για τα... Παρακαλώ, συντομεύετε μόνο, έτσι, γιατί είδατε ότι οι συνάδελφοι όλοι ήταν πολύ συνεπείς στο χρόνο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Η δεύτερη τροπολογία στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι η τροπολογία με την οποία, χωρίς την συνυπογραφή, κύριε Σταϊκούρα, του Υπουργού Δικαιοσύνης, επιχειρείτε να βάλετε χέρι
στα χρήματα τα οποία είναι έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό. Ακούστε να δείτε, είδαμε τις κακόγουστες αφίσες με εντολή Σαμαρά, τόσα εκατομμύρια από μίζες πηγαίνουν σε παιδεία, υγεία κλπ. Εάν αυτά τα χρήματα αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν, πρέπει να αξιοποιηθούν όχι για προγράμματα και δράσεις από αυτές που παίρνουν διάφορες εταιρείες συμβούλων με συνδεδεμένα πολλαπλώς πρόσωπα, ακόμα και με υπουργούς της κυβέρνησής σας, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν για την δικαιοσύνη, για το σοφρονιστικό σύστημα που καταραίει, κρατούμενοι βρίσκονται σε απεργία πείνας και δεν υπάρχει ούτε γιατρός να μετρήσει την πίεσή τους και το ζάχαρό τους. Το ξέρετε αυτό? Το σοφρονιστικό σύστημα σήμερα υποστηρίζει τον κάθε κρατούμενο με 2 ευρώ την ημέρα και καλύπτει με αυτό το ποσό το φαγητό του, την υγιεινή του, την υγειονομική του περίθαλψη, τη ζωή του ολόκληρη. Η δικαιοσύνη, παρακαλώ, και η απονομή της καταραίουν. Παρακαλώ, τελειώνετε. Ολοκληρώνω με μία φράση. Οι συμπολίτες μας από τα δυσθεώρητα χαράτσια δεν μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και δεν έχετε θεσμοθετήσει νομικό παραστάτη για τους απόρους. Τα χρήματα λοιπόν αυτά, που πιστεύω θα μεγαλώσουν όταν και κάποιοι ασκήσαντες εξουσία επιστρέψουν τα κλεμμένα, τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν για τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ.